Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Νικολακό. Ναι. Καλώς τον. Αντώνη, τι κάνετε? Καλά, Κώστα. Μια χαρά. Είναι σπίτι, είναι. Ναι, σπίτι. Μάλιστα. Ναι. Είμαστε στην τελευταία αγωνιστική λοιπόν του πρωταθλήματος. Ο Ολυμπιακός έχει ένα παιχνίδι που μοιάζει, θα λέγαμε, κάπως με την περσινή αντίστοιχη προτελευταία αγωνιστική, για να μην πω πολύ. Πέρασαμε τον Παναθηναϊκό στο Καραϊσκάκι πάλι. Ο Παναθηναϊκός αν κέρδιζε πριν το πρωτάθλημα, τώρα με την ΑΕΚ πάλι στο Καραϊσκάκι. Εάν η ΑΕΚ το πάρει, παίρνει το πρωτάθλημα. Ο Ολυμπιακός σίγουρα θα θέλει να κάνει ό,τι και πέρσι, να πάρει την νίκη δηλαδή. Αυτή τη φορά θα έχει και βαθμολογικό αντίκτυπο, νίκη, οποιοδήποτε. Και ένα πέρσι είχε. Το πότε θα ξεκίνησε? Πέρσι δεν είχε, όχι. Europa League, ή... Έλα ρε παιδιά τώρα, δεν είχε πέρσι. Εντάξει, μην φωνάει. Πώς, αφού μου λέτε ότι κάτι που δεν ισχύει, τι να πω. Κώστα, στο τελευταίο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός πέρσι έπρεπε να κερδίσει για να βγει στο Europa League. Με τον ΠΑΟΚ. Ναι, δεν είχε. Με τον Παναθηναϊκό ήταν αδιάφορο βαθμολογικά το παιχνίδι. Ό,τι αποτέλεσμα και αν έρχονταν 10-0 να έχανε, το ίδιο αποτέλεσμα θα χρειάζονταν στην Τούμπα. Χ ή 2. Είναι τόσο απλό. Εντάξει, Λοιπόν, άρα ο Ολυμπιακός θέλει τη νίκη. Πρέπει εδώ να πω ότι και η ισοπαλία να έρθει το παιχνίδι δεν είναι για τον Ολυμπιακό κάποιο επιθυμητό αποτέλεσμα. Για τον απλούστατο λόγο ότι και να χάσει ο Παναθηναϊκός στην Τούμπα και η ισοπαλία να φέρει ο Ολυμπιακός με την ΑΕΚ, δύο ομάδες πάνε 71 βαθμούς. Στην ισοβαθμία ευνοείται ο Παναθηναϊκός. Σε όλες. Άρα μπράβο, άρα την Κυριακή ο Ολυμπιακός πάλι θα χρειαστεί να κερδίσει στην Τούμπα, στην Λεωφόρο τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή ο Ολυμπιακός σήμερα αυτό το οποίο θέλει ιδανικά είναι να κερδίσει ο ίδιος και να μην έρθει διπλό το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Υπό την έννοια ότι έτσι θα έχει τη δυνατότητα στη Λεωφόρο να παίξει για δύο αποτελέσματα. Ναι. Okay. Ανεξάρτητα αν κερδίσει, μόνο να κερδίσει, έτσι. Απάνω στην Τούμπα δεν ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό. Είπα ρε εσύ, Αντώνη, πρέπει... Ισοπαλία ήττα. Μπράβο. Ενδιαφέρει. Το ίδιο πράγμα, ισοπαλία ήττα. Να σου το πω πολύ απλά. Αν ο Παναθηναϊκός κερδίσει την Τούμπα και ο Ολυμπιακός δεν κερδίσει την ΑΕΚ, είναι τέταρτος. Μπράβο. Απλά αυτό. Έτσι. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, είπαμε, το ιδανικό που θέλει ο Ολυμπιακός είναι να κερδίσει ο ίδιος και να μην έρθει διπλό στην Τούμπα. Είναι απλό. Ναι. Αυτό, ναι, είναι. Okay. Αυτό είναι. Τώρα, όπως ο Ολυμπιακός πέρσι, θυμάστε, έλεγαν ότι επειδή είχε και καλές σχέσεις ο Ολυμπιακός τότε με τον Παναθηναϊκό ή ο Μαρινάκης με τον Αλαφούζο και λοιπά, έλεγαν ότι ο Ολυμπιακός θα κάτσει να χάσει από τον Παναθηναϊκό και είχαμε δει όλοι το αποτέλεσμα. Ναι. Τώρα μπορεί να λένε ότι ο Ολυμπιακός θα προτιμάει, ξέρω εγώ, να το πάρει ο ΠΑΟΚ και όχι η ΑΕΚ γιατί δεν έχει καλές σχέσεις κλπ. Αυτά όλα είναι επίπεδου καφενειακού, πολύ σωστά. Αλλά υπάρχει μια διαφορά εδώ πέρα, Κώστα, και θα σε διακόψω. Είναι διαφορετικό να δώσει εντολή ένας πρόεδρος και να πει: παιδιά, κοιτάξτε, κοιτάξτε να το χάσετε το μάτς, και διαφορετικό να πει: κοιτάξτε να το πάρετε. Ναι, βεβαίως. Έτσι. Δηλαδή το φετινό μπορεί να την πουσάρει την ομάδα ο Μαρινάκης. Στο περσινό θα ήταν αδύνατο. Α πούμε, θα έπρεπε να δώσει εντολή, άστο. Να την πουσάρει τι? Να πει, θέλουμε να το πάρουμε. Το μάτς. Ναι, βέβαια. Υπάρχει και λόγος. Γιατί το περσινό? Το περσινό ήταν ότι κοίτα κάτι, ας πούμε, να κάτσεις να χάσεις από τον Παναθηναϊκό, που είναι διαφορετικό. Αυτό δεν το καταλαβαίνεις. Ναι, δεν μπορεί να σου πει κάτσα να χάσεις. Αυτό λέει ο Πανούτσος. Αυτό σου λέει τόση ώρα. Ναι, ούτε πέρσι μπορούσα να πει, ούτε φέτος. Αυτό, φέτος δεν είναι να κάτσεις να χάσεις, είναι κέρδης. Δεν το πολύ καταλαβαίνω, αλλά προχωράμε. Η ουσία είναι ότι ο Ολυμπιακός αυτή την δουλειά έχει να κάνει, όπως έκανε πέρσι. Δεν σημαίνει ότι επειδή πέρσι την έκανε βεβαίως αυτομάτως θα την κάνει και φέτος. Να είμαστε ρεαλιστές. Όπως πέρσι κέρδισε, αλλά μπορούσε και να μην κερδίσει. Είχε ένα σουτ, θυμάμαι, ο Σπόραρ, ένα σουτ φαρμάκι που η μπάλα πέρασε ελάχιστα out, ξέρω εγώ. Αυτό θα μπορούσε να αλλάξει όλο το παιχνίδι, για παράδειγμα. Έτσι και τώρα υπάρχει ένα 33% και να το πάρει άκρη το παιχνίδι. Τι να κάνουμε, έτσι το ποδόσφαιρο. Έχει και λίγο την πλάκα του
το ότι μπορεί η ΑΕΚ να πάρει το πρωτάθλημα στο Καραϊσκάκη και ο Ολυμπιακός στο Ευρωπαϊκό στη Φιλαδέλφια. Λοιπόν, δεν θα έχει πλάκα βέβαια σήμερα για τον Ολυμπιακό να γίνει κάτι τέτοιο. Κοροϊδευόμαστε. Έχει προβλήματα η ομάδα με τους δύο αριστερούς μπακ πάλι να είναι έξω, τον Ορτέκα και τον Ρίτσα, τον Ιμπόρα επίσης και τον Ρέτσο που είναι τιμωρημένος. Ο προπονητής άφησε εκτός αποστολής τον Μασούρα και τον Ναβάρο, τους οποίους προφανώς δεν έμεινε ευχαριστημένος στην Τούμπα, αλλά και τον Αλεξανδρόπουλο, τον οποίον προφανέστατα δεν τον υπολογίζει. Για την ενδεκάδα, τι να πω, είναι δύσκολο. Καθαρά και θεωρητικά είναι αυτά που θα πούμε, γιατί πρώτον δεν έχει δείξει τίποτα προπονητής και δεύτερον υπάρχουν διάφορα θέματα που τα αναλύει και θα παίξουν ρόλο κυρίως της κούρασης πολλών παιχτών του Ολυμπιακού που δεν ξέρουμε τι θα βγάλει για αυτή η ανάλυση, και δεύτερον το ότι έχουν κίτρινες κάρτες ο Κάρμο και ο Τσικίνι, όπερ σημαίνει ότι αν πάρουν απόψε δεν θα παίξουμε τον Παναθηναϊκό, που κατά 99% εκεί θα κριθεί η τρίτη θέση και όχι απόψε. Βέβαια για να μην παίξει ο Κάρμο, το θεωρώ... Το 99% πολύ το ακούω, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχουν μεγάλες πιθανότητες. Πόσο ποσοστό θέλεις? Μικρότερο. Μπορεί να είναι και μικρότερο, πράγματι. Μπορεί να είναι και μικρότερο, γιατί ο Παναθηναϊκός να μην αποκλείσουμε να κερδίσει την Τούμπα. Αυτό λέει ο Κάρπετ. Ναι, να μην το αποκλείσουμε. Πράγματι, αλλά σε ένα μεγάλο ποσοστό, έτσι δεν είναι? Τον Κάρμο δεν τον βλέπω να μην παίζει πάντως, γιατί λείπει και ο Ιμπόρα και μετά ο Ολυμπιακός κοντένει επικίνδυνα απέναντι στην ομάδα η οποία είναι η καλύτερη στα στημένα, πολύ μακράν της δεύτερης, έχοντας βάλει 25 γκολ από κόρνερ και φάουλ. Και ο Ολυμπιακός έχει υποφέρει αυτά από αυτά, παίζοντας κόντρα στην ΑΕΚ. Για τον Τζικίνιο δεν είμαι βέβαιος αν θα τον χρησιμοποιήσει. Υποτίθεται, λέμε, θα είναι μπροστά ο Φορτούνης, ο Ποντένσε και ο Ελκαμπή. Υποτίθεται, παραλαμβάνω, γιατί για τον Ποντένσε είμαι μόνο σίγουρος, γιατί άλλοι δύο είναι πραγματικά πολύ κουρασμένοι. Νομίζω ότι ο Όρτα έβγαλε μια φρεσκάδα και θα παίξει στους τρεις του κέντρου. Δεν ξέρω αν θα βάλει το Γιόβετιτς από την αρχή αλλαγή. Στην άμυνα ο Ντό ή ο Βέζο, λέμε, λογικά θα είναι ο δεύτερος στόπερ. Και θα δούμε αν θα παίξουν ο Ροντινέ με τον Κίνη ή αν θα κάνει την έκπληξη και βάλει αριστερό μπακ τον Αποστολόπουλο ή τον Άμπι. Και δεξιά τον Κίνη το Ροντινέ ο προπονητής. Θέλω τέλος να πω ότι ελπίζουμε ότι μπει τα δύο τελευταία παιχνίδια Ολυμπιακός ΑΕΚ στο Καραϊσκάκη, είτε με ελίτ διαιτητή τον Ιταλό Μάσα, είτε με ανύπαρκτο διαιτητή τον Σλοβάκο Τάδε, έχουν γίνει χειρουργία κανονικά, χωρίς αναισθητικό, διαιτητικά. Θέλουμε να ελπίζουμε ότι σήμερα θα δούμε ένα κανονικό παιχνίδι και από εκεί και πέρα ας το πάρει αυτός που θα του κάτσει το αποτέλεσμα. Αυτό είναι. Πιστεύω ότι παίζει ένας Γερμανός διαιτητής, τι να πω, διεθνής, ελίτ. Τι να πω, άμα δούμε και πάλι τρίτη συνεχόμενη χρονιά στα play-off, ίδιο πράγμα με το Στίλερ, τι να πω κι εγώ, μετά θα χάσουμε κάθε έτσι. Ακούς, Αντώνη? Ακούω, ωραία, πες, ευχαριστώ. Πάμε ειδήσεις. Ναι, σωστά. Έγινε. Ναι. Να, τα λέμε.